Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει το κρίσιμο Eurogroup στο Λουξεμβούργο, όπου και αναμένεται να κλείσει η περιβόητη δεύτερη αξιολόγηση. Ωστόσο, δύσκολα τα πράγματα παραμένουν στο μέτωπο του χρέους. Μαζί μας ο Εμίλιος Πεδικάρης για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Εμίλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέντα. Φαίνεται πραγματικά ότι τα δύο θέματα διαχωρίζονται στην συνεδρίαση του Eurogroup το απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Και διαχωρίζονται γιατί το θέμα της αξιολόγησης όλα δείχνουν ότι με τη σύμφωνη γνώμη και των ευρωπαϊκών θεσμών θα κλείσει οριστικά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα δοθεί και ευκαιρία στην Ελλάδα να εκταμιεύσει, να πάρει αυτή τη δόση, η οποία θα είναι και κατά τη μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο ποσό των 7,4 δις, για να αποπληρωθούν ακριβώς ορισμένες από τις οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες. Από εκεί και πέρα, στο θέμα του χρέους εξελίσσεται ένα bras de fer μέχρι την τελευταία στιγμή και θα συνεχίσει να εξελίσσεται και μέσα στη συνεδρίαση. Εχθές είχαμε πολεμικές διαρροές από το κυβερνητικό στρατόπεδο κατά κυρίως της Γερμανίας, με αφορμή τις δηλώσεις του Wolfgang Schäuble και την επιμονή της ελληνικής πλευράς ότι εάν δεν δοθεί λύση για το χρέος στο σημερινό Eurogroup, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα υποβάλει αίτημα για να διεξαχθεί σύνοδος κορυφής των 19 χωρών της Ευρωζώνης στο λεγόμενο Euro Summit. Ένα ενδεχόμενο στο οποίο εμφανίζονται όμως αρνητικοί και οι κοινοτικοί εταίροι, αλλά και οι περισσότεροι ηγέτες, ακριβώς, και οι σύμμαχοί μας, κυρίως οι γερμανικοί, κάποιοι λένε και η γαλλική πλευρά, πάντως σίγουρα η γερμανική πλευρά. Τώρα, οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται λίγες ακριβώς ώρες πριν ξεκινήσει αυτή η συνεδρίαση και μάλιστα προέρχονται ξανά από το κυβερνητικό στρατόπεδο, μέσω διαρροών, αναφέρουν ότι ίσως να βρισκόμαστε κοντά σε ένα συμβιβασμό. Ίσως δηλαδή να βρισκόμαστε σε αυτό που ονομάζουν και οι συγκεκριμένες κυβερνητικές πηγές λευκό καπνό από το Eurogroup, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια σύγκληση ως προς αυτά που επιδιώκει η ελληνική πλευρά και την πρόταση των δανειστών, πιθανότατα, γιατί αυτό είναι το αίτημα της ελληνικής πλευράς, πιθανότατα πάνω στην γαλλική πρόταση, σε αυτή την πρόταση που προβλέπει την εξυπηρέτηση του χρέους με ρήτρα ανάπτυξης. Απομένει να δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Καθοριστική θα είναι και η συνέδρια του Euro Working Group που θα προηγηθεί του Eurogroup. Και βεβαίως δεν είναι ασήμαντο το γεγονός ότι στη συνεδρία του Eurogroup θα συμμετάσχουν και ο Μάριο Ντράγκη αλλά και η Christine Lagarde. Πράγμα το οποίο δείχνει και τη σημασία της απόψινης συνεδρίασης, πολύ περισσότερο όμως το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα αποτέλεσμα, έστω και αν αυτό το αποτέλεσμα είναι μια παραπομπή των οριστικών αποφάσεων για το χρέος μετά τις γερμανικές εκλογές ή μετά το τέλος του ελληνικού προγράμματος το καλοκαίρι του 2018.